Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Λαμπρούλη? Σήμερα η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα που, στα οποία αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Για κάνετε μια εκτίμηση του κόμματός σας. Εμείς νομίζω ότι το γνωρίζετε καλά. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ακριβώς αυτά τα μέτρα που εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και εξειδικεύθηκαν και σήμερα από τους υπουργούς, είναι μέτρα, αποτελούν μέτρα κοροϊδία και μάλιστα είναι τεράστια υποκρισία της κυβέρνησης να μιλάει για μέτρα ανακούφισης την ίδια ώρα που οι παράγοντες και κυρίως οι αιτίες φυσικά που ευθύνονται για τη φτώχεια του λαού, για τη φτωχοποίηση, την συνεχώς επιδεινόμενη θέση των εργαζομένων του λαού μας, ενεργειακή φτώχεια, ανατιμήσεις, η ακρίβεια, ζουν και βασιλεύουν μια χαρά. Έτσι λοιπόν κανένα από αυτά τα μέτρα δεν εντάσσεται στην προοπτική ελάφρυνσης, απάλυνσης από τα τεράστια βάρη που πληρώνει ο λαός μας. Αν μου επιτρέπετε, και φυσικά δεν πρόκειται να αναπληρώσει ούτε ένα πολύ απειροελάχιστο μικρό μέρος των μεγάλων ανατιμήσεων. Αν μου επιτρέπετε για τη ροή της συζήτησης, θα πει κάποιος καλό προέρατος, οκ, κάνετε κριτική. Απ' την άλλη πλευρά η χώρα μας βρίσκεται υπό επιτήρηση, έχει δύσκολη οικονομική κατάσταση, άρα η κυβέρνηση λοιπόν αυτό που μπορεί να δώσει το δίνει, αυτά τα λίγα δίνει στον κόσμο. Γιατί θα πρέπει σαν και κανένα να τις κάνουμε κριτική? Ακριβώς αυτά τα μέτρα και στη βάση του ερωτήματός σας είναι προσαρμοσμένα και εντάσσονται σε αυτή την πολιτική που ακολουθεί και η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προπροηγούμενες κυβερνήσεις, και εντάσσονται, είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις ανεξάρτητα τις όποιες μικροδιαφορές τους, που εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Αποτέλεσμα ευρωενωσιακής πολιτικής που έχουν συναποφασίσει και πίνουν νερό στο όνομά της όλα τα άλλα αστικά κόμματα, και φυσικά στο επίκεντρό της είναι το πώς θα ενισχύουν την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, των λίγων, της πλουτοκρατίας, και πώς θα φορτώνουν τα βάρη συνεχώς στο λαό μας, στους λαούς αν θέλετε, είτε σε περιόδους ανάπτυξης είτε σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που τελευταία δεκαετία βιώνει ο λαός μας με τον πιο τραγικό τρόπο και πολύ δε περισσότερο μέσα και από τον πόλεμο, τον υπεριαλιστικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν εκεί βρίσκεται η αιτία των προβλημάτων και εκεί θα πρέπει ο λαός μας, πέρα από την όποια διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης, απάλυνσης διεκδικεί, θα πρέπει στο στόχαστρό του να βάζει ακριβώς αυτή την πολιτική, αυτή τη στρατηγική που όλοι οι άλλοι, όλα τα άλλα κόμματα, με την κυβέρνηση βέβαια που έχει την πρώτη ευθύνη αυτή τη στιγμή, που υλοποιούν. Απέναντι λοιπόν με αυτή την πολιτική θα πρέπει να αναμετρούν, με αυτό το σύστημα που γεννάει φτώχεια, ανεργία και πολέμους, κύριε Παρδουνιά. Μάλιστα. Ωστόσο, θα επιμείνω σε αυτό. Θα σας πει κάποιος καλοπροαίρετα στην κριτική σας. Μα η κυβέρνηση δίνει αυτό που μπορεί να δώσει από το στέρημα του κράτους, από το στέρημα του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί τώρα θα με πάτε έχουμε, στο εξής. Έχουμε ένα πληθωρισμό που έκλεισε το 7% τον προηγούμενο μήνα και υπάρχει πρόβλεψη να πάει στο 11%. Άρα δηλαδή τα πράγματα δεν είναι καλά. Άρα λοιπόν από το στέρημα δίνω στον πολίτη, δείχνω ότι ενδιαφέρομαι για αυτόν. Θα σας πει ένας καλοπροαίρετα. Πώς προκύπτει αυτό το στέρημα, αυτό το 1,1 δις, ή όποιο άλλο υστέρημα μπορεί να πείτε, πώς προκύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός? Στη βάση χαρατσώματος, φορολόγησης της πλειοψηφίας του λαού μας. Ποιοι δεν πληρώνουν, κύριε Παρδούνια? Αυτοί που κατέχουν το 90 και πλέον τα 100 του πλούτου στη χώρα μας. Που είναι οι εφοπλιστές, που είναι το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε εμείς, να το πω έτσι, που είναι οι μεγαλέμποροι, που είναι οι επιχειρηματίες, τα μονοπόλια αν θέλετε. Αυτοί λοιπόν, αυτοί τι πληρώνουνε? Γιατί την ίδια ώρα που παίρνονται αυτά τα μέτρα που λέμε εμείς ψίχουλα, κοροϊδία κτλ. Και ρωτάτε εσείς, μα το δίνουμε από το υστέρημά μας, την ίδια ώρα δισεκατομμύρια, πακτολό δισεκατομμύριο με οποιοδήποτε τρόπο άλλο, είτε με φοροαπαλλαγές, είτε με απευθείας
χρηματοδοτήσεις είτε με αναπτυξιακούς νόμους δίνουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ρίστον παρόδο, με αφορμή και την κρίση, η οποία όχι την κρίση λόγω του πολέμου, πολύ πριν, να το πω έτσι, κρίση στην ενέργεια, να το πω έτσι, με τις αυξήσεις κτλ. Λοιπόν, και με αφορμή τον πόλεμο τώρα και πριν τον πόλεμο, κάποιοι θησαυρίζουν, αλλά κάποιοι πληρώνουν την ύφη. Και ποιοι πληρώνουν την ύφη? Τα λακά στρώματα, οι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία του λαού μας, των λαών σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αν θέλετε. Και κάποιοι γεμίζουν τις τσέπες τους με δισεκατομμύρια, κερδοφορούν πάνω στις πλάτες και στις ανάγκες του λαού μας, των λαών, φτωχοποιώντας τον και οικονομικά στο σύνολο, αλλά και ενεργειακά. Γιατί δείτε, σε καμία περίπτωση, και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, δεν αμφισβήτησε φυσικά, αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας μου, της κουβέντας μας, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες, τις αιτίες που ευθύνονται μάλλον για την φτώχεια, την ενεργειακή, τις ανατιμήσεις κατ' επέκταση, την ακρίβεια κτλ. Δεν μίλησε για παράδειγμα, δείτε, δεν μίλησε για παράδειγμα, επέμεινε και επιμένει στη λογική πια. Ποια λογική? Ότι η χώρα μας θα πρέπει να μετατρέψει το ενεργειακό της μείγμα να απολιγνητοποιηθεί, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο και να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας. Την ίδια ώρα που τώρα λόγω του πολέμου, θυμάστε τι λέγανε πριν για το λιγνίτη, και έτσι κλείσαν και τις λιγνητικές μονάδες στη χώρα μας, λέγανε ότι ο λιγνίτης είναι ακριβώς στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, και σε επίπεδο φυσικά Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ στη χώρα μας από όλες τις κυβερνήσεις. Κατηγορούσαν το λιγνίτη, σε εισαγωγικά το βάζω, ότι είναι ακριβώς και ότι θα πρέπει, και βέβαια ενάντια στο περιβάλλον, προκειμένου να προωθήσουν τι? Το φυσικό αέριο. Και εν προκειμένου στην περίοδο αυτή του πολέμου, οι μεγάλοι όμιλοι οι οποίοι διαχειρίζονται το φυσικό αέριο έχουν θησαυρίσει αυτή τη στιγμή και θησαυρίζουν στις πλάτες του λαού. Τώρα όμως τι λένε για το λιγνίτη, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατεύθυνση, αδέλφια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο λιγνίτης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι φθηνότερος. Αυτό τι είναι? Δεν είναι κοροϊδία? Δεν είναι μπλεγμός στον κόσμο, στο λαό μας? Δεν είναι εγκληματική πολιτική απέναντι στο λαό μας? Πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίζουμε? Γιατί είναι εγκληματική πολιτική? Κάτσε, συγγνώμη, να το δούμε λίγο αυτό που λέτε. Μα με συγχωρείτε, εμείς λέμε ένα αγαθό όπως είναι αυτό της ενέργειας, που είναι εμπόρευμα, γιατί στον καπιταλισμό εμπόρευμα είναι. Λοιπόν, έχει φτάσει στα ύψη, οι λογαριασμοί, κοντεύει ο κόσμος να πάρει κεφαλικό βλέποντας τους λογαριασμούς, είτε στα σπίτια τους, στο οικιακό ρεύμα, είτε στα μαγαζά τους, ο κόσμος που πληρώνει, καλύτερα να πληρώσει διπλάσιο και τριπλάσιο λογαριασμό από ό,τι πλήρωνε πριν. Όχι ότι πριν ήταν καλύτερα. Λοιπόν, όλα αυτά που οφείλονται, κάπου οφείλονται. Και κάποιοι πληρώνουν την ύφη, ο λαός μας δηλαδή, οι εργαζόμενοι, αυτοί που ασχολούμαι, είναι οι φτωχοί αγρότες. Και από την άλλη μεριά κάποιοι πλουτίζουν, θησαυρίζουν και βγάζουν τεράστια αμύθιτα πλούτη από αυτή την ιστορία. Πείτε μου κάτι, κύριε Λαμπρούλη. Και βέβαια, δείτε, επανέρχομαι λίγο σε αυτό, σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Γιατί δεν κάνει η κυβέρνηση, και μάλιστα ψέλησε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ναι, τι να κάνουμε, αυτά είναι, αυτές είναι αντοχές, αυτό που μου ρωτάτε κι εσείς. Γιατί δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμα? Για πέστε μου, ρητορικό το ερώτημα. Ναι. Γιατί δεν καταργεί τον ΦΠΑ πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης? Γιατί δεν αυξάνει τους μισθούς μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων και τους εργοδότες, να αυξηθούν μισθοί, συντάξεις? Αυτά είναι ουσιαστικά μέτρα που μπορεί να προσφέρουν κατά τη μια ανακούφιση σε αυτή την περίοδο, αλλά και τη μετέπειτα, γιατί όλα αυτά θα τα έχουμε και μπροστά μας στο επόμενο διάστημα, στους επόμενους μήνες. Πείτε μου, κύριε Λαμπρουρίνα, ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Απόστολος από τη Φυρατίδα, ρωτάει το εξής. Θέλει, λέει, να του εξηγήσετε γιατί ο κύριος Κουτσούμπας χαρακτήρισε την απολιγνητοποίηση εγκληματική πολιτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Δηλαδή είστε υπέρ του να μην είναι ρήπανση και να μην πάμε στην πράσινη ενέργεια, έτσι λέει? Αυτά μιλάμε εν έτη 2022 και τα προηγούμενα χρόνια φυσικά. Καταρχήν, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ό,τι αφορά την ενέργεια είναι ότι ως χώρα, ως Ελλάδα, θα πρέπει και μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται
και να αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται στον τομέα της ενέργειας. Από το λιγνίτη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το φυσικό αέριο κτλ. Και βέβαια αυτό φιλικά προς το περιβάλλον, διότι υπάρχει τεχνολογία σήμερα σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, γιατί εκεί ακουμπάει από ό,τι κατάλαβα το ερώτημα, σε ό,τι αφορά τη χρήση του λιγνίτη, για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που λέγουνε, ότι αφήνει ή δεν αφήνει το αρνητικό ή το θετικό. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν ειδικές μέθοδοι, φίλτρα, να το πω έτσι, τα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν, να χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε και να αξιοποιούμε και το λιγνίτη. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των μορφών ενέργειας. Γιατί εγκαταλείψαν τα υδροελεκτρικά, τόσα υδροελεκτρικά έργα στη χώρα μας? Γιατί το κάνανε αυτό? Μάλιστα. Και δρομολογήσανε και πολύ περισσότερο. Το πιο τραγικό, γι' αυτό λέμε είναι εγκληματικό, είναι πιο ότι απαξιώντας και αφήνοντας ανεκμετάλλευτες εγχώριες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας, εξαρτάται ως χώρα από το κάθε έναν. Εξαρτάται ενεργειακά, και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει, όπως και ο ακροατής που έβαλε το ερώτημα, τι σημαίνει ενεργειακή εξάρτηση μιας χώρας, ενός λαού. Τώρα, κύριε Λαμπρούλη, κατά την άποψη του κόμματός σας, ποιες κινήσεις θα έπρεπε να γίνουν άμεσα από την κυβέρνηση για να ανακουφιστούν εργαζόμενοι και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις από το σκληρό κύμα ακρίβειας? Ναι, είπα προηγουμένως. Μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έχουμε προτείνει μια σειρά από μέτρα εδώ και μήνες, αν θέλετε, και μετροπολογίες, και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες, είτε αφορούν τους αγρότες. Για παράδειγμα, οι αγρότες, μια που το ανέφερα, αύριο κατεβαίνουν στην Αθήνα, έχουν μια συγκέντρωση στην πλατεία Βάθης. Τι διεκδικούνε, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες των διεκδικήσεών τους, αυτό που τους έβγαλε στους δρόμους το προηγούμενο διάστημα και παλεύουν χρόνια αιτήματα, όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, με κατάργηση της ρίστας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, το αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των τροφών, αγορευόντα, κατάργηση του ΦΠΑ, προστασία αντίστοιχα από τις φυσικές καταστροφές της παραγωγής τους. Οι τιμές των προϊόντων να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και όχι να τους πουλάνε μπυρ παρά στους εμπόρους, μπαίνοντας και μέσα. Άρα λοιπόν, ποιοι πλήρωσαν για παράδειγμα από το 2014 και εντεύθυν την κατάσταση, τις επιπτώσεις αν θέλετε, από την δημιουργηθή σε κατάσταση στην Ουκρανία, να μην τώρα για χάρη του χρόνου να μην αναφερθώ. Δεν αποκλείστηκε, δεν απέκρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εξαγωγές προς τη Ρωσία μια σειρά αγροτικών προϊόντων, οι αγρότες μας δεν επλήγησαν. Το έκανε για να τιμωρήσει τη Ρωσία, η οποία κάνει πόλεμο. Να τιμωρήσει τη Ρωσία, αλλά τιμωρήθηκαν και οι αγρότες μας. Να λοιπόν πώς λειτουργεί το ίδιο το σύστημα. Και οι αγρότες μείνανε με την παραγωγή στα χέρια. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Ένα παράδειγμα σας λέω, από εκεί και πέρα, μια σειρά από μέτρα που έχουμε πει και φορολογικά από εκεί και πέρα, και κυρίως τι, να τα πάρει κύριε Μπαρδούνια από αυτούς που έχουν. Και όταν λέμε αυτούς που έχουν, να τα πάρουν από το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, την ίδια ώρα που οι αγρότες διεκδικούν αφορολόγητο πετρέλαιο και τους πετάνε ψίχουλα 50 εκατομμύρια, ενώ την ίδια ώρα 370 εκατομμύρια αφορολόγητο πετρέλαιο έχουν και χρησιμοποιούν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές, μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν ποιος έχει ανάγκη π.χ. για παράδειγμα αφορολόγητου πετρελαίου? Ο αγρότης, οι αγρότες ή όλοι αυτοί που ανέφερε προηγουμένως? Κύριε Λαμπρούλη, έχω ένα μήνυμα. Άρα δείτε τώρα, γι' αυτό μιλάμε για μια πολιτική η οποία στη βάση της, στον πυρήνα της, έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας χούφτας, εμείς τους λέμε καπιταλιστές, πείτε τους όπως θέλετε εσείς, πλουτοκράτες και πάει λέμε. Και από την άλλη μεριά έχει την καταλήστευση του μόχθου και του ιδρώτα του λαού μας και του παραγόμενου πλούτου της χώρας μας. Αυτή είναι η πολιτική που η κυρίαρχη σήμερα και στη χώρα μας. Και αυτήν την πολιτική υπηρετούν και η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα. Με αυτή την πολιτική θα πρέπει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να αντιπαρατεθούν.
και να την ανατρέψουμε. Ένας φίλος ακροατής, ο καπτάν Βαγγέλης από το Πέραμα, λέει το εξής: εγώ χρόνια ήμουν καπετάνιος. Πολλές φορές χέρι-χέρι μαζί με άλλους ναυτικούς, οι οποίοι ανήκανε σε σωματεία που ελέγχονταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως οι μηχανικοί. Συγγνώμη, διακόπτω. Ναι, ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ελέγχει κανένα σωματείο. Σας λέω ότι λέει. Ότι μπορεί να συμμετέχουν και συμμετέχουν εργαζόμενοι σε σωματεία. Αν θέλετε, αφήστε με να σας διαβάσω το μήνυμα. Που είναι μέλη ενδεχομένως του κόμματός μας, φυσικά. Ναι, σας διαβάζω αλλά δεν ελέγχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι εργαζόμενοι ελέγχουν το σωματείο. Σας διαβάζω το μήνυμα του ακροατή μας. Του ακροατή. Λέει λοιπόν ότι χέρι-χέρι αγωνιστήκαμε για τα δικαιώματά μας. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το μένος του ΚΚΕ ενάντια στους εφοπλιστές. Μα με συγχωρείτε, όταν οι ναυτεργάτες τραβούν αυτά που τραβούν, η πλειοψηφία, δεν μιλάω τώρα για τους καπετάνιους, μιλάμε τώρα για τη βάση. Αυτούς οι οποίοι κινούν τις μηχανές στα πλοία, αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν τον κόσμο, αυτοί οι οποίοι ναυλώνουν, κινούν τα πλοία ανά την Ιφίλιο. Με τι όρους και τι συνθήκες εργάζονται, πώς αμείβονται και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα αιτήματα, τέλος πάντων, τα οποία κατά καιρούς, αν θέλετε, αναδεικνύουν συνεχώς και οι διεκδικούν, παλεύουν οι εργαζόμενοι, οι ναυτεργάτες, αν θέλετε. Με τους εφοπλιστές. Δεν είναι ζήτημα προσωπικό, είναι θέμα ταξικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι θέμα προσωπικό με κάποιον συγκεκριμένο ή με κάποιους συγκεκριμένους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιπαλεύει γενικά το σύστημα αυτό, τον καπιταλισμό, το οποίο είναι ένα σύστημα βαθιά εκμεταλλευτικό και βασίζεται βασικά στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή την εκμετάλλευση εμείς θέλουμε να την καταργήσουμε. Και αυτή την εκμετάλλευση στην πράξη την ασκεί ο εφοπλιστής, για παράδειγμα, ο μεγαλοεργολάβος, ο μεγαλοεπιχειρηματίας, φυσικά με τη συναγαστή συνεργασία των διαφόρων πολιτικών εκφραστών, κυβερνήσεων, κομμάτων, αστικών, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια αυτού του συστήματος, το αποδέχονται και προσπαθούν με διαχειριστικές, να το πω έτσι, πολιτικές, να το διαιωνίζουν. Αυτό κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει. Για να πάψει να υπάρχει, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν την απόφασή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.